Από υψηλό βαθμό στέλεχος στον κλάδο του τουρισμού, έφτασε να μένει νηστικός στους δρόμους. Ο λόγος για τον 54χρονο Ηρακλειώτη που φέρατε να διέπραξε δύο ληστείες σε σούπερ μάρκετ στις 23 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου 2019. Έγινε μια ληστεία χθες το απόγευμα στο σούπερ μάρκετ που είναι δίπλα ακριβώς από εμάς. Τώρα, τι έγινε, εμείς είπαμε ήταν Τετάρτη και είμαστε κλειστά. Και δεν έχω, δηλαδή, έτσι δεν ξέρω. Από ό,τι άκουσα και εγώ, μπορώ να σας πω. Ο Δράσης φορούσε καπέλο και γυαλιά, κάτι έτσι, έτσι άκουσα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 54χρονος αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα υγείας που τον οδήγησαν στην ανεργία. Στη συνέχεια, τα πολλά οικονομικά προβλήματα τον έφεραν στους δρόμους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας που εντοπίστηκε και συνελήφθη σε παράπηγμα στην Οδό Μάχης Κρήτης ισχυρίστηκε πως ήταν νηστικός για 4 ημέρες και αυτό ουσιαστικά αποτέλεσε το κίνητρο που του όπλησε το χέρι. Κάθε μέρα τα ίδια έχουμε, κάθε μέρα. Έχετε ακούσει πολλά κρούσματα εδώ στην ευρύτερη περιοχή? Ναι, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Ο 54χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε το όπλο και τα ρούχα που φορούσε στις ληστείες, παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη για ληστεία κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση. Ο ίδιος εμφανίστηκε χωρίς τη συνοδεία δικηγόρου, με το δικαστήριο να προχωρά στον αυτεπάγγελτο διορισμό. Σε ό,τι αφορά το όπλο, έχει οριστεί πραγματογνώμονας προκειμένου να το εξετάσει και να καθορίσει την ακριβή του ταυτότητα. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία να απολογηθεί το μεσημέρι της Τετάρτης.